το οποίο υλοποιήθηκε από το επίσημο τουρκικό κράτος στον Πόντο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου από το 1916 στο 1918 και συνέχεια από τον Κεμάλ 1919-1923. Είχαν προηγηθεί οι διώξεις στην Ανατολική Θράκη και τα παράλια της Μικράς Ασίας με την έναρξη του πολέμου το 1914 καθώς και η γερουπονία των Αρμενίων το 1915. Είναι γεγονότα που δεν αμφισβητεί η ιστορική έρευνα. Τα τεκμήρια είναι αδιάσυστα. Η μελέτη των επίσημων αρχείων ευρωπαϊκών χωρών, ακόμη και φύλων προς την Τουρκία, Γερμανίας, Αυστρο-Ουγγαρίας, αρχείων των ΗΠΑ και διεθνών οργανισμών, οι ανταποκρίσεις δημοσιογράφων, τα αρχεία της Τουρκίας που σιγά σιγά ανοίγονται και μελετώνται, αλλά και η προσφυγική μνήμη, καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για ένα οργανωμένο σχέδιο εξόδωσης των χριστιανών που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το επίσημο τουρκικό κράτος. Φίλου αυτού Λαζάρου και Δεσποιάς, των εξημών μετασάντων και σφαγίαστε εν την γενοκτονία ποντίων αδελφών ημών εν της κοινής δικαίων τάξη, εν κόλπης Αβραάμα να πάυσε, μεταγείων και δικαίων συνέρθμιση, αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αθώος φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Καλωσορίζουμε σήμερα το Σύλλογο Ποδίων Αγίας Βαρβάρας Φάρος και την πρόεδρό του κυρία Σοφία Σαββίδου στην πόλη μας στην επέτειο μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, κ. Παναγιώτης Κυλίδης, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Είμαστε εδώ να τιμήσουμε αυτούς που χάσανε τη ζωή τους εδώ για 100 χρόνια. Εμείς θέλουμε σήμερα να μην ξεχάσουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και να μην χάσουμε τις παραδόσεις μας. Και σεβασμό στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας.
φιλοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είμαστε σήμερα εδώ, στην καρδιά της Αρκαδίας, για να ποτίσουμε χώρο τιμής σε όλους αυτούς που εξοπλώθηκαν και έμειναν εκεί, στα άγια χώματα του αγαπημένου μας Πόντου. Θύματα της περιοδίας του τουρκικού κράτους κατά τα έτη 1916-1923. Αϊτέ σε παραπέτανε, αϊτέ σε παραπέτανε, ψηλά σα επουρανε, ούια μαναμάν, ούια μαναμάν, ψηλά σα επουρανε, ούια μαναμάν. Όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των άλλων μη μουσουλμανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Η απόφαση που πήραν οι Νεότουρκοι τώρα και καθαρά. Οι αλλότρες είναι ξένοι, άγρια αγκάθια μες στο κράτος μας και πρέπει να τα ξυλώσουν. Απερίγραπτη ήταν η διωγμή με τα βασανιστήρια και τις φυλακίσεις, τις εξορίες και τις φαγές, τις πυρπολήσεις χωριών και τους απαγχωνισμούς και τη χρήση βρικιαστικών μεθόδων που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Των Πόντο αγρεμένων, ελεπχωρία εύκαιρα κι σούζα πολιτείας, ελεποτάμια κόκκινα, πεγάδα αστερεμένα. Μακράν συνδύσαν τέρεσεν κι η καρδία τε πληγώθεν, όντας γρικά το πέρανε ξεριζωμού τη στράτα. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί είμαστε εδώ και να τιμήσουμε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους από τους Νεότουρκους. Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έχουμε καλέσει και το Σύλλογο Ποντίων από τις Άγιας Βαρβάρας που να μας υποστηρίξουν. Ο Σύλλογος λειτουργεί στην Αρκαδία από το 2012. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην ξεχάσουμε την ιστορία μας, το πολιτισμό μας και την παράδοσή μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα τελευταία γεγονότα που ακούμε, ότι έχουμε κάψει εμείς οι Έλληνες τη Σμύρνη, ότι αλλάζουν την ιστορία με την συνθήκη της Λοζάνης, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην ξεχάσουν ποτέ τις πατρίδες μας.